ζω για τη στιγμή που θα αρχίσουν και οι άντρες να φοράνε Μπραζίλ μαγιό. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο πλέον. Δεν ξέρω εγώ με τα μαγιό αυτό τι γίνεται. Είχε αυτά τα Μπραζίλ, μετά γίναν string. Τώρα έχει εδώ μια γραμμή μόνο, είσαι σαν να καλύπτουν τα χείλια. Να το πω έτσι. Στο τέλος θα βάλουμε ένα τέτοιο σικιάς. Ένα φίλο σικιάς. Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ τι γίνεται. Έχει ένα άλλο. Δεν σε μπορεί να σοκάρει αυτό δηλαδή. Ε? Ότι φαίνονται είναι πιο αποκαλυπτικά, ναι, σε σοκάρει. Αποκαλυπτικά, προκλητικά. Ενέφερε, να σου πω όμως γιατί. Αυτό που λέμε το Instagram. Όταν η κόμενα θα πάει στο σπίτι και θα έχει 300 like. 300 like, αυτή ψωνίζεται μετά. Αυτό σε κάνει κακό. Δηλαδή το Instagram στη ζωή μου δεν έχω καταραστεί πράγμα ή να κλείσει ή να κάνει. Το Instagram. Φέτει ο Δημήτρης τώρα, αγαπητέ Γρηγόρη, είναι χτυπά την πόρτα αυτή που θέλει. Αυτό θέλει να πει ο Δημήτρης. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, ο Μπάκας κόλλησε μια στη Θάσο. Κόλλησε μια στη Θάσο και δεν τη ζήτησε το τηλέφωνο. Τη ζήτησε το Instagram και λέει να μπει να με δει εμένα, να μπω εγώ να τη δω αυτήνα και να κάνει να δει κονικά αφού είστε εκεί. Ναι. Μου το άρεσε να και δεν το πίστευα τα παιδιά. Πήρα λέει Facebook. Εσύ τι κάνεις. Εγώ με τις παλιές σχολές κολλάω. Κολλάω αλλά με κάνετε. Εγώ. Γιατί, τι να κάνω. Γιατί να σε κατέψω μωρό. Γιατί αν έπρεπε να σε μιλάω. Τι γιατί μιλάω. Καλή μέρα να σε βλέπουν οι γυναίκες παρά τα σχολεία. Εντάξει, μιλάω. Πρέπει να σκεφτείς. Δεν είναι μόνο σε βλέπουν. Τώρα είναι εξαλής. Άντε, τι έχω παρατηρήσει. Πάρε. Τι έχω παρατηρήσει. Και μου τώρα. Γρηγόρη, οι τελευταίες τρεις σχέσεις μου. Δεν είχαν Facebook. Το 8.000 έχει το βασικό, είναι το βασικό καθόλου. Καθόλου. Τρία κιλά φλεβίδια. Σε έχω παρατηρήσει. Λάθος. Δύο εγγόνια οι άλλοι. Λάθος κάνεις. Καμία σχέση. Αυτή που λες είχε Facebook. Αυτή που λες είχε Facebook. Ξέρω ποια λες. Δεν λέω. Ποια λες, ξέρω. Αυτή είχε Facebook. Δεν λέω ονόματα, είμαι εγενήθιος. Εγενήθιος. Να σε πω σε μια στιγμή
Σε ό,τι θα είναι, ήμουν άδεια. Ε, λες να γίνει κι αυτό, ρε φίλε. Όλη η θάλασσα έγινε μόνο εγώ πάνω και ήταν άδεια. Γιατί δεν ήταν κανείς, μόνο του άλλα παγό. Με το που βγήκα γέμισε όλοι. Σαν τον τόπο. Κάτι να χτυπήσει το πίσω. Κορυφαίο δείγμα χυπισμού. Ναι, μεγάλο χυπισμό. Πώς λέμε, χυπισμός, χυπισμός. Οπότε τι, αυτός ο λόγος ήταν. Όχι, ναι. Λέω μήπως σκέφτεται με το μυαλό του ότι άμα στην διπλανή ξαπλώστρα, το σκέφτηκε και αυτό. Δείξουν, μπουν και αυτές μαζί μας. Νομίζουν ότι τις γουστάρουν, ότι μας γουστάρουν και τέτοια και τι να κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω αυτό. Τι είναι αυτό. Το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη δεν θέλω γραμμές. Γιατί δεν ήταν σωστή. Μάλλον είχε πολύ καλτήλα μέσα. Ενώ οι άλλες είναι.